συνεδριστή μου, ο Λεωνίδας Καλαμάτης, ο κ. Παπαδημητρίου. Θα σας ζητήσουμε συγγνώμη και ο Γιώργος Ράλης. Που δεν θα έρθει ο κ. Παπαδοσιάλης και κανένας παίκτης μας. Είναι πολύ εκνευρισμένοι όλοι. Δεν τους επιτρέπουμε εμείς σαν διοίκηση να έρθουμε. Σαν Καλαμάτα έχουμε να σας πούμε ότι όσο εδώ και μην παρέκει, οι φιλοξενίες σταματάνε σήμερα και από την άλλη εβδομάδα θα δούνε ποιες είναι οι φιλοξενίες. Και δεν αναφέρομαι στον Ασπρόπυργο, αναφέρομαι στη διαιτησία. Όσο εδώ και μην παρέκει, ήρθε ο κύριος Αγγελάκης σήμερα και μας έκανε ολόκληρο έργο εδώ μέσα. Το είδατε όλοι σας. Η καλύτερη εμφάνιση της Καλαμάτας ήρθε 2-2. Δεν έδωσε δύο πέναλτι, το πρώτο γκολ είναι offside, μας έπαιξε, μας φόρτωσε κάρτες, κόκκινη κάρτα, μια ομάδα που επιτίθεται πήρε κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, επειδή είμαστε εκνευρισμένοι, θέλω να ενημερώσω και τον κύριο Αγγελάκη και την ΚΕΔ και όλους ότι μας στέλνουν διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη. Στείλαν τον κύριο Αγγελάκη από τη Θεσσαλονίκη, δύο Λάισμαν από τη Βέρεια. Είδατε τι κάναν και οι δύο οι Λάισμαν. Δεν διαμαρτυρόμαστε ποτέ, δεν είναι τη διοίκηση να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Χάσαμε στην Καβάλα, δεν μιλήσαμε. Χάσαμε εδώ με τον κύριο τον Πατρινό, δεν μιλήσαμε. Όσο εδώ και μην παρέκει, δεν πάει άλλο. Έχει γίνει μια επένδυση στην Καλαμάτα. Δεν θα κάνουμε πίσω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Ο κύριος Αγγελάκης είναι να πάει να σφυρίζει αλλού. Θα έχει την τύχη του μπαμπά του. Και επειδή ξέρουμε με ποιον μίλαγε 2-3 μέρες, ας με καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας να πω με ποιον μίλαγε 2-3 μέρες. Καληνύχτα. Κάτσε να δούμε. Ακούστε. Και πέρσι τρυπήθηκε η ομάδα, φέτος δεν βρήκανε, πήγαν αλλού. Ακούστε. Ανεξάρτητα από αυτά που λέει ο κ. Παπαδημητρίου, που σε όλα έχει δίκιο, εκείνο που θέλουμε εμείς, σαν διοίκηση, επειδή πραγματικά έχει μια επένδυση πολύ σοβαρή, και αυτό το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί. Είναι η ομάδα που τα έχει όλα. Είναι η μόνη ομάδα στην κατηγορία ίσως που τα έχει όλα. Εκείνο που θέλουμε εμείς από τους φιλάθλους είναι το εξής. Να δείξουμε το χαρακτήρα που χρειάζεται στα δύσκολα. Και όταν λέω στα δύσκολα, εννοώ το εξής. Συγκεκριμένα. Έχουμε κόντρα διαιτησία. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα. Έχουμε μια κακή εμφάνιση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Παπαδημητρίου, πραγματικά έχω δει όλα τα παιχνίδια. Και νομίζω και ο κ. Παπαδημητρίου, και όσοι είμαστε εδώ. Τουλάχιστον ζωντανά έχω από την όλα, πραγματικά η εμφάνιση Καλαμάτας ήταν καλύτερη. Που έχει γίνει μέχρι σήμερα και με 10 παίχτες. Έδειξε πραγματικά ένα χαρακτήρα που πραγματικά πάλι στα άλλα παιχνίδια δεν το είχε δείξει. Είδατε πως χάσαμε στην Καβάλα, είδατε πως χάσαμε στα Τρίγλια. Εκείνο που θέλουμε από εσάς, και νομίζω θα συμφωνήσει και ο κ. Παπαδημητρίου και ο κ. Παπαδοδορίδης, είναι το εξής. Εσείς, οι φίλοι αθλητών, πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Η διαιτησία ήταν κακίστη, ήταν μια διαιτησία που πραγματικά δεν τιμάει το ρόλο της και πραγματικά στη φάση αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματικά μας κατέστρεψε. Μας δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα. Χωρίς λόγο. Να έχουμε την τύχη κόντρα, να έχουμε την τύχη κόντρα. Τη διαιτησία, άσε μας αδερφέ να το παλέψουμε. Τόσο πολύ μας φοβούνται. Τόσο πολύ φοβούνται την Καλαμάτα. Δεν είμαστε πρώτοι και φοβούνται. Γίνεται ανατροπή στο 92 και ακούστε. Η καθυστέρηση είναι 4 λεπτά. Η καθυστέρηση δίνεται πριν λήξει το 90 λεπτό. Και από την καθυστέρηση των 4 λεπτών. Παίζουμε 2,5 παιδιά χρόνο μετρημένα. Παίζουμε 2,5 λεπτά. Νομίζω τα κρατάγαμε σε χρόνο. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα το κρατήσουν. Και να σας πω και κάτι. Συγγνώμη κύριε Γιώργο. Ναι. Προχθές διαμαρτυρήθηκα στον κύριο Καλύβα και προς τιμή του μου είπε ότι δεν συμφωνούσε με τον ορισμό του κυρίου Αγγελάκη από τη Θεσσαλονίκη και το είπε στον κύριο Μάρη. Του μίλησα ο ίδιος προσωπικά. Για να γίνει συγκεκριμένα αυτό που λέει ο κ. Παπαδημητρίου, τα έξοδα των αρθείων από τη Θεσσαλονίκη και τη Βέρεια είναι τα τριπλά. 4.000 είναι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα έξοδα του. 4.000 η διαιτησία. Και αυτό, αν ήταν μια ισονομία να είναι σε όλες τις ομάδες, να το καταλάβουμε. Αλλά δεν μπορεί εμάς στους τρεις διαιτητές που έχουμε διορίσει από εδώ, ο ένας να έρχεται από τη Μυτιλήνη και ο άλλος να έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. δεν είναι ισονομία. Δεν είναι σωστό για τις ομάδες. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να καταλήξω. Πρέπει οι φίλοι να μείνουν κοντά στην ομάδα, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται φέτος είναι μετά από πολλά χρόνια ό,τι πιο σοβαρό έχει γίνει. Ορίστε. Μια ερώτηση, κύριε Παπαδημητρίου, να πούμε και ένα ευχάριστο. Ναι. Είδαμε σήμερα ένα Ιβάν τρομερό. Ένα Ιβάν Ράκιτς που παίζει Καλαμάτα με 10 παίχτες, μπαίνει μέσα και τους αλλάζει τα φώτα. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι το στείλανε σπίτι του. Εσείς δεν είχατε πει αυτό στη συνέντευξη τύπου. Είχατε πει αν μέχρι τις γιορτές ο Ράκιτς δεν δείξει, θα φύγει μόνος του. Τι έχετε να πείτε για τις δύο γκολάρες και την πνοή που έδωσε στην Καλαμάτα με 10 παίχτες. Σας είπα, είναι κόσμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και παιχταράς όμως αποδεικνύει. Εννοείται, είναι κόσμα, είναι ποδοσφαιριστής, έχει ήθος. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη ιατρική προσπάθεια. Ο Ράκιτς θα ξαναβρει τον εαυτό του και σιγά σιγά θα τον βρει.
Εντάξει. Μπράβο του, μπράβο του. Δεν μπορεί όμως, κλαίνε τα παιδιά μέσα στα αποθητήρια. Το βλέπω, τους είδα. Κλαίνε τα παιδιά στα αποθητήρια. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ούτε και από τον κόσμο, κύριε Παπαδημητρίου. Ελάχιστοι μπορεί να αποδοκιμάσανε. Είχε 2.000 κόσμο υπό τη βροχή και στηρίξαμε το τέλος το κόσμο στην ομάδα. Λίγοι! Οι λίγοι σε 2.000 ήταν και 10. Ο κόσμος μπορεί, όπως είπε και ο Γιώργος. Εντάξει. Εγώ κοιτάω αυτή τη στιγμή. Η απέτησή μας. Κοιτάω και το διαιτητή. Εγώ κοιτάω και το διαιτητή. Η σήμερα η Καλαμάτα έκανε το καλύτερο παιχνίδι. Ναι. Το καλύτερο παιχνίδι. Είδατε να περνάει τη σέντρα ο πρωτοπυργός. Μας έπεσε ο διαιτητής φουρ και φουρ. Ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Γίνεται κόντρα. Χτυπάει σε δικό του παίκτη 3 μέτρο offside goal. Είναι out και το δίνει out corner. Δύο πέναντι δεν μας δίνει. Τι άλλο θέλει, το κατάλαβα τι άλλο θέλει. Το μιλάμε και μας ειρωνεύεται. Παίζουμε στη Βέρεια. Θα έχει πάλι διαιτητή από εκεί. Ας βάλουμε Βεργιώτη. Δεν χρειάζεται να. Ας βάλουμε ένα Βεργιώτη. Δεν τρέχει τίποτα. Οι δύο βλάσμα Βεργιώτες ήταν. Ας βάλουμε ένα Βεργιώτη. Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Κάποιο είχε πει. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε ακόμα, μα θα κερδίσουμε και αυτού. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς από εδώ, εμείς δεν επιτρέπουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, ναι, ο κύριος Βαζάκας. Και είναι ο κιό. Και ο Νικολάου, ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας Νικολάου, ποδοσφαιριστής, καθώς ο κύριος Βαζάκας. Θα ξεκινήσω λίγο χαρικολογώντας. Επειδή χθες κάναμε μια συνέντευξη με τον κύριο Γιωγούτσο και μην προτεχάσουμε 2-0. Έχασε ο Γιωγούτσο σήμερα. Δεν με κέρδισε. Ναι, εντάξει. Έτσι. Ο Ράκητς. Ελέω Ράκητς. Λοιπόν, αυτό χαρικολογώντας. Λοιπόν, όσο αφορά το παιχνίδι. Για μένα, όπως ήρθε το παιχνίδι, το αποτέλεσμα είναι σαν να ήταν ήττα. Είναι σαν? Σαν να ήταν ήττα για μας. Όταν προηγήσει με τόσο καλό ποδόσφαιρο στον πρώτο στην κόντρα επίθεση, δεν μας έκανε δύο φάσεις. Ήταν πολύ καλός από τον εγκληματικό του τροφύλακας, αλλά η ομάδα μου πατούσε καλύτερα. Όταν έχεις το 2-0, πρέπει μια καλή ομάδα, γι' αυτό λέμε ότι ακόμα δεν ολοκληρωθήκαμε σαν ομάδα, πρέπει να το κρατήσεις. Το ρίσκαρε η Καλαμάτα στο δεύτερο τέχνο και μετά την απομονή, έβαλε τον ψηλό. Φυσικά, όταν οδηγείς τον αντίπαλο να πάει στη σέντρα και δέχεις γκολ, εκεί υπάρχει θέμα σήμερα στην άμυνα. Υπάρχει θέμα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για το αποτέλεσμα. Αν ήταν από την αρχή θα έλεγα διαφορετικά. Τώρα όπως ήρθε, είμαι στεναχωρημένος. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Κοιτάμε να περιπτώσουμε, είμαστε στο έτρι του βαθήματος, έχει πολύ δρόμο ακόμη. Ο βαθμός σε μια έδρα όπως είναι εδώ, όπως είναι η Καλαμάτα, είναι σημαντικός. Εμείς πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι η παίζουμε τον Ιάξο, να κερδίσουμε, ώστε να ξεκολλήσουμε από τις μέσου και κάτω, για να πάμε μέσου και πάνω και να βαδίσουμε πιο καλά. Δίνω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους. Δίνω συγχαρητήρια στην Καλαμάτα για το καλό παιχνίδι και το δυνατό το αθλητικό όπως έγινε. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Βαζάκα, η Καλαμάτα, πέρα ότι έχανε 2-0, ήταν και με 10 παίχτες. Ναι, ναι. Αυτό πώς το έχετε να το πείτε. Την προηγούμενη φορά με τον προηγούμενο προπονητή ήταν με 10 παίχτες και νίκαγε. Με τον καινούριο ήταν με 10 παίχτες και έχανε και το ανέτρεψε. Και με 2-0. Έκανε ένα βήμα μπροστά σήμερα. Προπονητικά. Αυτό δείχνει ότι είναι ο Σάκης ένας προπονητής, ο οποίος παλεύει όλα τα παιχνίδια. Ναι. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί όταν είσαι σε μεγάλη ομάδα δεν μπορεί να αφήσει ποτέ κανένα παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Θα πάμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το πάλεψε και δικαιώθηκε. Εσείς. Προηγουμένως ο κ. Παπαδημητρίου κάνει κάποιες δηλώσεις και έχει τρομερά παράπονα από τη διαιτησία. Ότι η Καλαμάτα αδικήθηκε κατάφορα στο σημείο στο παιχνίδι. Και όσον αφορά την κάρτα και όσον αφορά δύο περιπτώσεις πέναλτι, οι οποίες δεν δόθηκαν με κορυφαία αυτή του 93, και ότι η καθυστέρηση δεν κρατήθηκε όσο υπόθηκε, όσο δείχνει να κρατηθεί, και γενικότερα υπάρχουν τρομερά παράπονα από την Καλαμάτα. Ακούστε. Δεν θέλω να πάρω σαν παράδειγμα. Ο κ. Παπαδημητρίου είπε τις απόψεις. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό και ισχύει. Έτσι. Εγώ είμαι 45 χρόνια στο ποδόσφαιρο, έχω κριτικές μου απόψεις. Πάντοτε ένας που αισθάνεται αδικημένος μιλάει και λέει ότι αδικήθηκα εδώ και εκεί. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και εγώ. Στη φάση του Βερολάνη μπορεί να είναι πέναλτι. Και θα γίνω 3-0 το παιχνίδι και τελειώνει το παιχνίδι εκεί.
γιατί δεν θα έχει τη διάθεση να προχωρήσει. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι σημαντικά γεγονότα στο παιχνίδι. Οπότε, όπως θέλετε, πάρετε το εσείς. Αν νομίζει, και να τα δείξει. Άμα έγιναν πέναλτι και αν να τα δείξει. Έχετε άποψη για την πρώτη φάση του γκολ. Τη δικιά μας. Που για να δείχνει καλάμάτα για offside. Όχι, είναι πεντακάθαρο. Αυτό είναι στη δικιά μου μπροστά. Στην αιστεία. Πεντακάθαρο γκολ. Θα το δείτε. Δείτε να δείτε. Το κάνει. Την τελευταία φάση. Ποια. Την τελευταία φάση του Βογμίου. Του μπήκε από εδώ. Την ανατροπή απέναντι. Όχι. Ειλικρινά σα το όχι. Ούτε τη θυμάμαι καλά. Δεν τη φάση. Γιατί να το σου πει όπω έγινε το παιχνίδι μετά. Η μεν καλάμάτα θα προσπαθούσε να εκβιάσει με τον κάθε τρόπο. Εμείς θα προσπαθούσαμε, αφού ήρθε το παιδί του παιχνίδι ανατροπή, να το κρατήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί στο τέλος κοιτάς να πάρεις το αποτέλεσμα. Άρα ο ανθρώπινος σήμερα αισθάνεται ότι υπήρχε μια διαιτησία 50-50. Η άποψή σας. Άκουσα. Έχουμε σε αυτά τα οποία η δικιά μου άποψη. Η δικιά μου ομάδα μπορεί να αισθάνεται αδικημένη. Γιατί δεν είναι στο πέναλτι. Είναι πεντακάθαρο του Καζολάρη. Είναι μόνο μέσα στην περιοχή. Το είδα. Γιατί κάνει έτσι. Με κάνει μια ερώτηση και τα κάνω. Αν μιλά σαν δημοσιογράφο, εγώ θα λέω απόψει έτσι. Δεν θα πάω σαν δημοσιογράφο. Εγώ από εκεί πέρα, αν δείξει ότι υπάρχουν αυτέ οι φάσει, εύλογο να πει Καλαμάτα ότι αδικήθηκε. Εγώ δεν είδα πουθενά ότι αδικήθηκε Καλαμάτα. Ευνοήθηκε, ναι. Όχι αδικήθηκε. Σα ευχαριστώ πολύ. Αυτό θέλω να πω. Η συνέχεια. Η συνέχεια για μας είναι μονόδρομο το μάτι του Σαββάτου. Με τον Νιάνισο. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε για να κάνουμε το βήμα να πάμε παραπάνω για να μπορέσουμε να πατάμε στα πόδια μας. Η ομάδα αρχίζει τώρα να βρίσκει τα πατήματα. Δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε η μεγάλη ομάδα. Φτιαχνόμαστε όμως. Έχουμε, όπως είπα, η δικιά μας ομάδα έχει 11-12 παίχτες. Η δεύτερη, η μικρή, θέλουν και να το πω τώρα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να παίξουν σε αυτό το πράγμα και σε αυτήν την ομάδα. Για να βοηθηθεί, να αντέξουμε εμείς μέχρι το Δεκέμβριο και να κάνουμε προσθήκες και τότε θα είναι εντελώς διαφορετική ομάδα, θα είναι πολύ καλύτερη. Θα δείτε μια διαφορετική ομάδα το δεύτερο γύρο. Και την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Ξεχωρίζει το, έχει ποιοτικούς παίχτες. Νομίζω ότι θέλει σωστή διαχείριση. Ήρθε ο καινούργιος ο προπονητής να το διαχειριστεί και μεγάλη ομάδα και κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά συνηγορούν για να μπορέσει να πατήσει καλά και να προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η Καλαμάτα. Αλλά δεν μπορεί όμως, δεν βλέπω ότι αυτή η Καλαμάτα μπορεί να πρωταγωνιστήσει έτσι. Δεν μπορεί να πάει. Όπως είναι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει, δεν μπορεί να χτυπήσει τα τρίκαλα. Μπαίνει και ο δεύτερος όμως. Εντάξει. Και οι δεύτερες ομάδες δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι πατάνε λίγο καλύτερα. Αυτό δείχνει. Ποιες βλέπετε ως δεύτερες ομάδες. Είπα, δεν θα πω για αυτή η ομάδα που πατάει πιο καλά και το δείχνουν τα αποτελέσματα είναι τα τρίκαλα. Λοιπόν, γιατί είναι αίτητη. Κέρδισε 3 μάτς εκτός έδρας, δεν έχασε, παίρνει βαθμούς παντού και βλέπετε πάλι περπατάει. Όμως, πάλι θα το πω, το πρωτάθλημα θα κρυθεί τον Μάρτιο. Όποια ομάδα έχει διάρκεια και όποια ομάδα είναι σοβαρή και έχει υπομονή, αυτή θα πάρει και το πρωτάθλημα. Ή και αυτή θα κρατήσει την κατηγορία. Γιατί και η κατηγορία έχει τότε θα παίξει. Ωραία. Αυτά. Για να μην φύγετε, επειδή θα έρθει ο κόσμο να μιλήσει από ό,τι παραγωγή την Ινδονησία. Κύριε Γιώργο, έγινε ένα μπέρδεμα. Δεν πειράζει. Θα έρθει ο Σάκης να μιλήσει όπως μιλήσαμε εμείς. Απλώς εγώ θέλω να καταλάβει ο Σωτήρης ότι έχασε 1-0 από μένα. Δεν έχασα. Είναι ισοπαλία σαν νίκη. Είπες ότι θα χάσουμε 2-0. Ναι, εντάξει. Τα δύο τα βάλαμε. Το μικρόφωνο λίγο. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε ένα παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν, θεωρώ, πολύ καλύτεροι. Βάλαμε τα 2 γκολ, καταφέραμε να προηγηθούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεση Καλαμάτα. Μείναμε λίγο πιο πίσω. Δεχθήκαμε ένα γκολ χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Μετά, λίγο με τη βοήθεια του κόσμου, γυρίσαμε ακόμα πιο πίσω. Δυστυχώς, στο 90, πάμε και δεύτερο γκολ. Για μας στο τέλος μένει μια πικρία, διότι κερδίζαμε 2-0. Αλλά ο βαθμός είναι σημαντικός.
Διετσία. Εντάξει, εγώ δεν είδα κάτι. Στο πέναλτι 90 που λέτε δεν υπάρχει, γιατί με δίπλα στη βάση. Πολύ εύκολα. Το δικό σας πλέον, κύριος Βαζάκας. Το δικό μας είναι μακριά, φαίνεται να ανατρέπεται, δεν ξέρω αν είναι μέσα ή έξω. Φαίνεται να υπάρχει επαφή. Τώρα για το πέναλτι που ήταν στο 90 δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ήταν καλή διετσία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα σήμερα έδειξε αντίδραση, η ομάδα έδειξε ότι υπάρχει, η ομάδα έδειξε ότι έχει μέταλλο, τα παιδιά δήλωσαν τον παρό και αυτό που έγινε σήμερα, να είστε σίγουροι ότι θα μας δυναμώσει και τη δύσκολη συνέχεια. Τα κεφάλια κάτω, η δουλειά, όλοι να σταθούμε δίπλα στην ομάδα, δίπλα σε αυτά τα παιδιά που κάνουν τεράστια προσπάθεια και να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα η ομάδα θα φτάσει εκεί που της αξίζει. Δεν είναι λόγια του αέρα, είναι μια πραγματικότητα. Σήμερα όλοι είδατε, είναι από τις λίγες φορές το ήθος μου, η αξιοπρέπειά μου, ποτέ δεν με κοιτάξει να πω σε τέτοιες πλειαρίες, αλλά σήμερα ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο είδε τι έγινε καθόλου τη διάρκεια των 90 λεπτών. Η ομάδα αντέδρασε, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, γιατί πολλές φορές αυτά τα παιχνίδια μπορούν να οδηγήσουν σε όλεθρο. Δηλαδή το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Έγινε τεράστια προσπάθεια τα παιδιά, οφείλουμε να τους χαρούμε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, το ξανατονίζω, όλοι όσοι αγαπάνε την ομάδα, να σταθούν δίπλα, να στηρίξουν αυτά τα παιδιά για να μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει. Και να είστε σίγουροι ότι θα προχωρήσει. Μέσα από την ταπεινότητα, την εργατικότητα, από το ήθος, θα επανέλθουμε. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Κόουτς για τη διετησία. Είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, είπε ο κύριος Βαζάκας. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για να μην κάνω κακό στον εαυτό μου και στην ομάδα. Κόουτς, πώς το βίωσατε το πρώτο παιχνίδι στον πάγκο της Καλαμάτας? Με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Εγώ καταρχάς θέλω να ευχαριστώ στα παιδιά, γιατί είμαι δύο μέρες στην ομάδα. Σήμερα είδα μια ομάδα με ορμή, είδα μια ομάδα με ενθουσιασμό, είδα μια ομάδα με θέλω. Είδα μια ομάδα η οποία κόντρα στην ροή του παιχνιδιού επηρεάστηκε δύο φορές ψυχολογικά και φέρθηκε την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Και δεν το λέω για να δικαιολογήσω τα παιδιά, που μπορεί να αντιδράσει έτσι. Άρα αυτά τα παιδιά έχουν. Αυτή η ομάδα έχει να δώσει. Αυτό που χρειάζεται είναι ηρεμία. Οι παίκτες και αυτοί να δώσουν παραπάνω πράγματα για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Θεωρείτε ότι η ομάδα χρειάζεται προσθήκες? Είπα την πρώτη μέρα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας μέχρι 22 Δεκεμβρίου που είναι το τελευταίο παιχνίδι. Αυτούς τους παίκτες έχουμε, αυτούς πιστεύουμε, αυτούς υποστηρίζουμε. Από εκεί πέρα περνάμε αυτά τα παιχνίδια και με ηρεμία θα αξιολογήσουμε και θα αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε. Μια κουβέντα για το Ράκιτς και από εσάς. Τι έγινε και αναγεννήθηκε ξαφνικά? Ο Ράκιτς συζητήσαμε αυτές τις δύο μέρες. Το παιδί όντως έχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά ο χαρακτήρας του, η δική του υπόσταση, ο επαγγελματισμός του, γιατί έχει παίξει υψηλό επίπεδο, ήταν να μείνει εκτός αποστολής. Αλλά μετά από συζήτηση, αυτό που με σκλάβωσε ήταν ότι πως είμαι εδώ για την ομάδα, έστω και ένα δευτερόλεπτο, να μπορώ να βοηθήσω. Πήραμε την απόφαση να παίξει και έβαλε τα μέγιστα να βοηθήσει την ομάδα να φτάσουμε. Τουλάχιστον είναι σοφάρι. Αυτό δείχνει teamwork, δείχνει ομάδα και πώς πρέπει όλοι να λειτουργούμε μέσα στο σύλλογο. Κότσε, πώς είναι η αγωνιστική στο χέρι, στην πρώτη ομάδα σα, ένα σχόλιο. Όλα τα παιχνίδια το βλέπουμε το ίδιο. Ήμουν σε μια ομάδα με την οποία είχαμε καλή συνεργασία, είχαμε επιτυχία. Από εκεί πέρα είμαι προπονητής Μαύρης Ήδρας. Το μυαλό μου είναι εδώ. Το μυαλό μου από αύριο είναι στην προπόνηση το πώς κάποια παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα να γίνουν καλά, να προετοιμαστούμε. Μας περιμένει μια δύσκολη εβδομάδα το Σάββατο στην Βέρεια, Τετάρτη επαναληπτικός που παίρνουν στην Λάρισα και το Σάββατο το επόμενο μέσα με τα Τρίκαλα. Οπότε έχουμε μπροστά μας τρία παιχνίδια με υψηλές απαιτήσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούμε και στα τρία παιχνίδια αυτά, γιατί σήμερα τα παιδιά μου δείξανε ότι έχουν πολλά πράγματα να δώσουν. Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια και να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.